κάνω παραπάνω. Δεν το μπορώ να το πιστέψω πως σε χάνω. Η πορεία του Χρήστου Πάζη στο μονοπάτι της καταξίωσης μόνο χαλαρούς ρυθμούς δεν είχε. Χαλαρά η ζωή. Από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στο τραγούδι, δουλεύοντας σκληρά και μεθοδικά, κατάφερε να γίνει πρώτο όνομα στα μεγάλα μαγαζιά. Έχω κολλήσει γιατί σ' έχω αγαπήσει. Δεν το πιστεύω ότι έχουμε χωρίσει. Η επιτυχία συνεχίστηκε αμείωτη, μέχρι και πριν από λίγα χρόνια, όταν ξαφνικά χάθηκε από το προσκήνιο. Και δεν μπορώ να φύγω από τη φυλακή. Σήμερα λοιπόν θα μάθουμε τι συνέβη και με τι ασχολείται πλέον στη ζωή. Κάνε ένα παματζίνι να γυρίσει εκείνη. Πεθαίνω, δεν αντέχω άλλο. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Χρήστος Πάζης! Καλώς ήρθες, φίλε. Καλώς σε βρήκα, φιλαράκι μου. Καλώς. Ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά. Καλώς σε βρήκα. Τι κάνεις, ρε φίλε? Πάρα πολύ καλά. Και χαίρομαι που σε βλέπω. Και είμαστε εγώ πάρα πολλά χρόνια φίλοι. Χαίρομαι που σε βλέπω. Χαίρομαι για σένα πάρα πολύ. Δουλεύαμε σε νυχτερινό μαγαζί. Ο Χρήστος τραγουδούσε. Εγώ ήμουν επί του καλωσορίσματος των πελατών. Και λέγαμε κάποια στιγμή όταν τέλειωνε ο Χρήστος και έβγαινε στην πόρτα, κάναμε τα όνειρά μας. Αν θα κατεβούμε στην Αθήνα, πώς θα κατεβούμε. Ναι. Δεν γίνεται να μην σε ρωτήσω, νομίζω ότι είναι η πρώτη ερώτηση για να πούμε λίγο στο κλίμα. Ναι. Μετά από μια τεράστια επιτυχία που γνώρισες, κάποια στιγμή ο Χρήστος χάνεται και αποσύρεται. Ούτε θέλω να κάνω δικές μου θεωρίες, ούτε οτιδήποτε άλλο, γι' αυτό και επειδή σε έχω απέναντι, τι συνέβη, τι έγινε στη ζωή σου και... Κοίταξε να δεις, υπήρχε κάποιο πρόβλημα με την υγεία μου, πέρασε ένα δύσκολο πρόβλημα. Με το λαιμό μου, με το εργαλείο μου, γιατί αυτό είναι το δικό μας εργαλείο, με αυτό δουλεύουμε, με αυτό προσπαθούμε να ζήσουμε. Τι ακριβώς είχες? Από την κούραση, πάρα πολύ κούραση, πάρα πολύ δουλειά, κάποια στιγμή κλάταρε. Και Φεράρι να είναι, όταν τα πηγαίνει στο 1000, θα κλατάρει. Είχα πάρει κι εγώ μεγάλη φόρα, θεωρούσα, γι' αυτό λέμε τίποτα δεν είναι δεδομένο στη ζωή, ότι θα είναι δεδομένη κάποια στιγμή όλη η πορεία και όλα αυτά. Ότι δεν θα πάθαινε τίποτα. Δεν θα πάθαινα τίποτα, ότι εγώ είμαι δυνατός. Καταχρήσεις έκανε σε εκείνη την εποχή, δηλαδή τσιγάρο, ποτό. Τσιγάρο, ποτό, βέβαια, ναι. Τραγουδιστής και να μην πίνει και να μην καπνίζει. Όχι, έχει κάτι, έχει και κάποιους τραγουδιστές. Εντάξει, ναι, ρε παιδί μου, αλλά οι πιο πολλοί συνάδελφοι, αλίμονο. Εμένα μου αρέσει και το ποτό και το τσιγαράκι μου, θα το καπνίσω, θα πιω και το ουσκάκι μου. Ναι. Άρχισα να χτυπάνε κάπου και στιγμή καμπανάκια που να σε προειδοποιήσουν. Αρχίσανε, δεν τ' άκουσα. Και κάποια στιγμή την έπαθα. Δηλαδή, όλοι μπορούμε να το πάθουμε. Αλλά αυτό. Αλλά δεν το συζητάω τώρα. Αυτό μην το συζητάμε. Μπορεί να είναι ένας καρδιοχειρούργος και να του κόψει τα χέρια. Φαντάσου πώς νιώθει αυτός ο άνθρωπος. Μου κόπηκε η ζωή. Έρχεται κάποια στιγμή που σου ανακοινώνουν ότι δεν θα μπορέσεις να τραγουδήσεις για κάποιο χρονικό διάστημα. Το αντιλαμβάνεσαι εσύ? Θέλω να πεις, το feedback που παίρνεις ήταν ποιο? Ήρθανε κάποιοι φίλοι και σου είπανε, Χρήστο, σε ακούμε πάνω στην πίστα, πλέον δεν είσαι ο Χρήστος που ξέραμε. Άρχισε να το καταλαβαίνεις μόνος σου? Άρχισα να το καταλαβαίνω. Βέβαια, άρχισα να το καταλαβαίνω κι εγώ. Άρχισα μετά από αυτά που είχα πάθει, ότι καταλάβαινα τον εαυτό μου ότι ταλαιπωριόμουν. Ότι δεν ήμουν ο Χρήστος που ξέρατε όλοι. Έρχεται λοιπόν η ώρα που ένας δικός σου άνθρωπος, ας πούμε, συγγενής σου, μπαμπάς σου, πέρα από σένα, σου λέει, Χρήστο μου, καλύτερα να το σταματήσουμε γιατί κάτι δεν πάει καλά. Όχι, εγώ, κοίταξε, εγώ αποσύρθηκα σιγά σιγά, παρόλο που δεν το σταμάτησα απότομα, γιατί ενώ είχα πρόβλημα, εμφανιζόμουν σε σκηνές, σε παραστάσεις. Γιατί έπρεπε να το κάνω. Τι σημαίνει έπρεπε να το κάνω? Έπρεπε να το κάνω, ήθελα, είχα κάποιες ανάγκες οικονομικές. Το έτσι, καταλαβαίνω αυτό που λες. Δηλαδή ο γιατρός μετά την επέμβαση σου είπε, μην το κάνεις. Όχι, δεν μου είπε τίποτα, μου είπε, ξέρεις, πρέπει να ξεκουραστείς κάποιο χρονικό διάστημα. Εγώ πόσο δεν... δηλαδή, πόσο? Με 2 μήνες, 3 μήνες. Και εσύ δεν ξεκουραστείς? Εγώ δεν ξεκουράστηκα. Αν ξεκουραζόσουνα, δεν θα γίνει? Δεν νομίζω, ήτανε να γίνει, Γρηγόρη μου. Ήτανε να γίνει. Τώρα έγινε, πέρασε. Εγώ πάντως, με αυτή τη συζήτηση που κάνουμε,
Το συζητάω άνετα. Παλιά δεν ήθελα να το συζητήσω. Τώρα το συζητάω γιατί το έχω ξεπεράσει το θέμα. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Και σε στεναχωρούσε, δηλαδή. Με στεναχωρούσε πάρα πολύ, ναι. Γιατί ξέρεις, μου κόπηκε η ζωή. Γιατί εγώ γεννήθηκα τραγουδιστής. Δεν έγινα τραγουδιστής ξαφνικά. Μεγάλωσα